Χιλιατζάκη, μου λέγατε νωρίτερα μία διαδρομή την κάνατε σε 45 εξαιτίας του ύψους του νερού, σωστά? Ναι, η κοπέλα ήταν πολύ τυχερή σήμερα. Η πρώτη ειδοποίηση που είχα εγώ σαν πρόεδρος της κοινότητας Αργανών ήταν να πάω να εγκλωβίσω ένα πρώην αντιδήμαρχο. Όταν πήγαμε να εγκλωβίσουμε τον πρώην τον αντιδήμαρχο, είδα στα 500 μέτρα την ώρα που σουρούπωνε κάποια φώτα ενός αυτοκινήτου να παίζουν. Όταν έβγαλα τον αντιδήμαρχο απ' έξω, δεν μπορούσα συνειδησιακά να ξαναγύρισα. Πήσα νερό από τις Αρχάνες, ξανακατεβήκαμε με ένα όχημα δικό μου που είναι για τέτοιες καταστάσεις. Περάσαμε από το ποτάμι των Αργανών και βρήκαμε εγκατελειμμένο το αυτοκίνητο της κοπέλας. Περίπου 150 μέτρα από το αυτοκίνητο είδαμε την κοπέλα να είναι πάνω στο δρόμο. Ο δρόμος που είχε μετατραπεί σαν ποτάμι, οι εικόνες και τα βίντεο μιλάνε από μόνα τους. Εκεί τη συλλέξαμε την κοπέλα με το δικό μου αυτοκίνητο και τη βγάλαμε απ' έξω. 45 λεπτά μου έφαγε. Μία διαδρομή 1,5 χιλιόμετρο που είναι για 1-2 λεπτά να την κάνω, 45 λεπτά. Με πάρα πολύ δυσκολία για να βγω και εγώ στον περιφερειακό δρόμο Αρχανών ο Αστερουσίων που είχε γίνει η πλημμυρίση, που είχε φουσκώσει ο ποταμός.